Καλό, τον εκπρόσωπο του λιμενικού σώματος, να ακούσουμε να μας πει όλα τα καινούργια στοιχεία, όλη την ενημέρωση που υπάρχει. Κύριε Κοκάλα, καλησπέρα σας. Σχετικά με τις εγκαινώσεις, τους απεγκλωβισμούς από τα χωριά, τους οικισμούς που έχουν εγκαινωθεί, αλλά και το πού διοχετεύεται όλος αυτός ο κόσμος. Καταρχάς θα τονίσουμε ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις των απεγκλωβισμών έχουμε συνδράμει στον απεγκλωβισμό 2.369 ατόμων, τα οποία δέχτηκαν βοήθεια από εμάς λόγω του ισχυρού πλήγματος που είχαν υποστεί από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουμε δύο κύρια μέτωπα. Το πρώτο είναι στο Πευκή, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Έχουμε προνοήσει από χθες και είχαμε δεσμεύσει δύο επιβατικά οχήματα ΟΓΑ πλοία που είχαν σπεύσει την περιοχή. Αυτή τη στιγμή παραμένει το ένα, καθώς το έτερο έπρεπε να πάει να καλύψει τις κοινωνιακές ανάγκες της γραμμής της Εύβοιας με άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν πάει στο συγκεκριμένο πλοίο περίπου 300 με 350 άτομα, παραμένουν εκεί. Το πλοίο δεν θα αποχωρήσει, δεν θα αποπλέψει, θα παραμείνει μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην περιοχή παραμένουν επίσης τρία πλωτά του λιμενικού σώματος, δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού, δύο ακόμα σκάφη του πολεμικού ναυτικού, επιβατικά τουριστικά πλοία, αλλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη. Θέλω να σας πω ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιος συνάνθρωπός μας παραστεί ανάγκη να του παράσχουμε βοήθεια, μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τώρα όσο μιλάμε, υπήρχε ακόμα ένας απεγκλωβισμός 23 ατόμων από σκάφη του λιμενικού από τις βορειοανατολικές ακτές της Εύβοιας. Μεταφέρονται και τα συγκεκριμένα άτομα, αυτό έχει γίνει τώρα πριν από 5 λεπτά, μεταφέρονται και αυτά με προορισμό προς το Πευκή. Το δεύτερο μέτωπο που έχουμε είναι η Εδιψός. Και το λέω σαν μέτωπο με ποια έννοια? Ότι είναι ένα λιμάνι αυτή τη στιγμή που τις τελευταίες ώρες έχουν μεταφερθεί μαζικά συμπολίτες μας προκειμένου να ταξιδέψουν είτε προς την Αρκίτσα είτε προς τη Γλύφα. Δύο χρηστικές πληροφορίες είναι οι εξής. Πρώτον, ότι με εντολή του κυρίου Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Γιάννη Πλαγιωτάκη, όποιος επιβάτης θέλει να ταξιδέψει από Εύβοια είτε προς τη Γλύφα είτε προς την Αρκίτσα, δεν θα καταβάλει αντίτιμο το εισιτήριο. Θα ταξιδέψει δηλαδή και αυτός ατομικά και το αυτοκίνητό του δωρεάν. Η δεύτερη πληροφορία και πάρα πολύ σημαντική είναι η εξής, ότι όποιος επιβάτης θέλει να έρθει να ταξιδέψει προς Εύβοια με κάποιο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, είτε από την Αρκίτσα είτε από τη Γλύφα, αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο για τις περιπτώσεις των ατόμων που θα συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της καταπολέμησης της πυρκαγιάς. Το λέω αυτό για να μην χρειαστεί κάποιος συμπολίτης να ταξιδέψει, να κάνει τον κόπο να ταλαιπωρηθεί, να θέλει να ταξιδέψει προς την Εύβοια και να μην μπορεί. Δεν θα επιτραπεί η επιβίβασή του παρά μόνο για κάποιους λόγους έκτακτους ανάγκης είτε για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Υπήρχαν τα προηγούμενα χρονικά, τις προηγούμενες ώρες, είχε δημιουργηθεί μια συμφόρηση στο λιμάνι της Εδιψού. Η συμφόρηση αυτή δεν υφίσταται πλέον, καθώς πέραν των ήδη δρομολογημένων πλοίων που εξυπηρετούσαν τη γραμμή, Εδιψού Αρκίτσας δηλαδή, έχουν τις επόμενες ώρες αναμένεται να έρθουν και περισσότερα πλοία. Θα αυξηθούν δηλαδή τα δρομολόγια, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα τις επόμενες ώρες για κάποιον συμπολίτη μας που θα θέλει να ταξιδέψει. Το ίδιο συμβαίνει και από τον Αγιό Καμπο στη Γλύφα. Είναι λιγότερη βέβαια η κίνηση, αλλά ούτε εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επιβατών. Είπατε προηγουμένως ότι απεγκλωβίσατε 23 άτομα από παραλίες. Από παραλίες, αυτό ακριβώς. Αυτό έγινε αυτά, τα άτομα ήρθαν, αυτά τα άτομα ήρθαν σε επαφή μαζί σας, σας πήραν τηλέφωνο δηλαδή και σας είπαν ότι θέλουν να φύγουν από τα σημεία που είναι. Αυτά τα άτομα, εμείς τι κάνουμε, σε όλο το κομμάτι αυτό που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και υπάρχει πρόβλημα, πέραν των σκαφών και γενικά των μέσων που έχουμε σε ετοιμότητα, περιπολούμε για να δούμε εάν σε κάποιο νόρμο, εάν σε κάποια παραλία υπάρχει κάποιος συμπολίτης μας που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν ήταν και τα 23 άτομα μαζί, ήταν διάσπαρτα, είτε είχαν επικοινωνήσει με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είτε με τον αριθμό το 112, τον Διεθνή Αριθμό Βοήθειας, είτε τους βρήκαμε σε κάποια παραλία που δεν είχαν ειδοποιήσει κάποιον. Το σημαντικό είναι πάντως ότι είναι σε ασφαλές σημείο, μεταφέρονται μάλλον σε ασφαλές σημείο. Υπάρχουν γενικά και άτομα που δεν θέλουν να επιβαστούν στα σκάφη τα δικά μας, καθώς θέλουν να παραμείνουν στην περιοχή που είναι για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε με πειθό και με επιχειρήματα να τους πείσουμε να μας ακολουθήσουν. Και αυτός ακριβώς ο αριθμός που σας είπα, μεγάλος αριθμός των 2.369 ατόμων που μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, είχε ακριβώς αυτό το παράγοντα, ότι μας εμπιστεύτηκε, άκουσε τις οδηγίες μας, μας ακολούθησε και τώρα όλα αυτά τα άτομα είναι ασφαλή. Άρα, αν κατάλαβα καλά, και όποιος άλλος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι απειλείται, ότι φοβάται, ότι θέλει να μεταφερθεί από το σημείο το οποίο είναι, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να επέμβει το λιμενικό. Είτε μαζί μας, είτε με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είτε με την αστυνομία, είτε με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Θα μας ενημερώσουν και αν είναι σε κάποιο δύσβατο σημείο, θα πάμε να του παράσουμε βοήθεια άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κοκαλά. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι στην πορεία, αν υπάρξει.